Και καλησπέρα σε όλους, τι κάνουμε, ο Κίθο παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth Plus. Πάμε να παίξουμε ένα ακόμα challenge. Ένα δύσκολο challenge. Θέλει πάρα πολύ ταχύτητα, έχουμε 16 λεπτά να κερδίσουμε την καρδιά της μαμάς. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, διότι όλα πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το δυσκολότερο είναι και ο χρόνος, αλλά και το πώς θα κερδίσουμε τους αντιπάλους. Άσε που το damage μας θα είναι τραγικό. Βλέπετε τι εννοώ. Και το να ξεκινάμε έτσι δεν νομίζω ότι είναι και ότι καλύτερο. Wow. Εντάξει, χτυπηθήκαμε αρκετά. Έχουμε item room. Magic fingers. Νομίζω πως δεν είναι άσχημο. Να μην με παρεξηγείτε. Λοιπόν, ας έρθουμε από εδώ. Θέλει σίγουρα πάρα πολύ ταχύτητα. Ακόμα και από τις μύγες εγώ χτυπιέμαι. Είναι και θέμα συνήθειας κιόλας. Και ότι έχουμε μόνο 16 λεπτά να φτάσουμε μέχρι την καρδιά της μαμάς, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Συγγνώμη, αυτό πώς μπορούσα δηλαδή να το αποφύγω. Μπράβο. Το Magic Fingers νομίζω μόνο για ντάμα θα το κρατήσω. Εδώ πάμε και στο boss, ας είναι κάτι εύκολο. Είναι μόνστρο. Πολύ παράξενο. Παρά είναι γρήγορο. Και πρέπει να κάνω γύρω στα 2 λεπτά στον όροφο για να μπορώ να κερδίσω, αν δεν χάσουμε με τη μία. Να του κάνουμε λίγο damage έτσι. Με το μεταξύ δεν ξέρω αλήθεια πότε μπορεί να δεχθώ damage και πότε όχι. Και κάπου εδώ θα χάσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε από την αρχή. Διότι εγώ χάνομαι εντελώς. Ωραία. Θέλω item room και όχι shop, και όχι boss shop. Το shop δεν ξέρω που κολλάει. Και θέλουμε σίγουρα ένα καλό item room. Ωραία, τώρα νομίζω κάπως θα τα καταφέρουμε. Θέλω 1-2 καλά αντικείμενα να κάνω πολύ damage και μετά πολύ απλά να προχωρήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Compound Fracture. Δεν το είδα και ιδιαίτερα καλά. Είναι ένα καλό αντικείμενο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και πολεμάμε Diggle. Και βλέπετε γιατί είναι καλό. Μάλιστα. Φου. Ωραία. Τυχαία δεν χτυπιέμαι. Ωραία, κάπου εδώ να τον κερδίσουμε. Έλα, πάμε γρήγορα. Και έχουμε γεμίσει το δωμάτιο με κόκαλα. Λοιπόν, το αντικείμενο που θα πάρουμε είναι HP up. Συνεχίζουμε στον επόμενο όροφο. Έχουμε 16 λεπτά όπως είπαμε. Σαν τρέχουμε για το δωμάτιο των 20 λεπτών πιο πολύ μου μοιάζει. Και είναι last. Λοιπόν, το HP είναι tears up. Πολύ ωραία. Να, κάτι που βοήθησε ιδιαίτερα. Πήραμε και την μπλε καρδιά. Μπας και ανοίξουμε κάνα devil room. Αν και δύσκολο το βλέπω. Έλα και εσύ. Και μέσα στο item room θα βρούμε God's Flesh. Ναι, εντάξει, δεν τρέχει και κάτι. Και να μην το παίρναμε. Wow. Δεν χτυπήθηκα. Πάμε boss. Τώρα που δεν έχω χτυπηθεί. Απλά το God's Flesh δεν θα μας κάνει να ρίχνουμε συνεχώς κόκαλα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δώσ' μου boss, δώσ' μου boss. Εδώ είναι το boss. Ωραία. Πρέπει να βρούμε και στόχο πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και το boss που θα πολεμήσουμε είναι μόνστρο, ξανά μόνστρο. Αλλά αυτή τη φορά έχουμε χώρο, οπότε θα τα καταφέρουμε νομίζω. Και δεν πρέπει και να χτυπηθώ επίσης. Μπράβο, ας κερδίσουμε και αυτά εδώ. Ωραία.
Πάμε να κερδίσουμε τον μόνστρο τώρα. Πάμε, πάμε. Α, ιδιότητες ακόμα και με τον God's Flesh. Να το, το δάτε. Λοιπόν, tears up, τέλεια, συν. Θα πάρουμε Book of Belial, διότι damage θα μας δώσει κάποια στιγμή. Ωραία. Τώρα απλά θέλουμε damage να στακάρει πάνω μας. Δεν ξέρω κατά πόσο πάμε καλά ή όχι. Εντάξει, τέλος, δεν πρόκειται να ξανανοίξουμε άλλο Devil Room. Ό,τι ανοίξαμε, ανοίξαμε. Και το happy εδώ είναι once make you smaller. Καλά, να το κερδίσουμε και αυτό. Το damage μας θέλουμε, damage. Διότι με 3,5 δουλειά δεν κάνουμε. Έλα, μισή ώρα να τους κερδίσουμε. Πάμε δεξιά. Item room, δώσ' μου item room. Έλα. Και είχα μικρύνει τόσα πολλά. Έλα κι εσύ. Item room. Δεν γίνεται να μην βρούμε item room. Εντάξει, είναι και αυτό. Φοβάσαι άμα τους μικρύνεις και πας και τους πατήσεις ότι θα ξαναμεγαλώσουν μετά και θα σε χτυπήσουν ούτως ή άλλως. Εντάξει, νομίζω πως καθυστερούμε πάρα πολύ. Και ισχύει ότι καθυστερούμε πάρα πολύ. Πάρουμε και το κλειδάκι μας. Item room. Δεν βρίσκουμε item room. Και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι οι αντίπαλοι πηγαίνουν πιο γρήγορα από ότι εμείς. Μην κρίνε και τίποτα. Όπως αυτό. Γιατί για να τους κερδίσουμε δεν το βλέπω. Έλα. Λοιπόν. Τσάντ. Όταν θα έρχεται κατά πάνω μας θα είναι υπερβολικά γρήγορος. Έλα, πάμε. Αυτό που λέγαμε. Τουλάχιστον θα βρούμε κάτι να μας δίνει καρδιές. Εάν επιζήσουμε. Εντάξει, νομίζω πως είναι δύσκολο challenge αυτό. Καλά, ειδικά τώρα που είναι σφαίρα. Φου, μισή κόκκινη καρδιά. Θα πάρουμε little chat. Θα συνεχίσουμε στον επόμενο όροφο για να προλάβουμε. Αφήνουμε και τα item room και όλα, αν και δεν το βλέπω να επιζούμε. Απορώ πως επιζήσαμε και σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, τώρα το θέμα είναι να κερδίσουμε εκείνο τέρμα. Ωραία. Κόκκινη καρδιά δεν δίνει Little Chad, όταν θέλουμε να δώσει, τότε δίνει. Εντάξει, και κάπου εδώ νομίζω θα χάσουμε. Πάμε άλλη μία φορά. Θα μπω Kerstrum. Και τι κατάλαβα. Με το ζόρι μπορώ να κερδίσω τους αντιπάλους μου. Λοιπόν, item room. Εν τω μεταξύ θα παίξω αυτό το challenge και μετά θα πάω να παίξω κανονικό παιχνίδι και θα μου φαίνεται υπερβολικά αργό. Item room δεν υπάρχει εδώ, item room. Τζάμπα ήρθαμε εδώ. Αν επιζήσουμε και από αυτό το δωμάτιο. Γιατί είναι ένα θέμα και αυτό. Πάμε από την άλλη πλευρά. Και πώς μπορεί να κερδίσεις ένα τέτοιο challenge. Μου κάνει εντύπωση. Θέλει να βρεις κανένα δυο καλά αντικείμενα. Το πιο βασικό. Stem Cells, θα το πάρουμε γιατί είναι HP. Ναι, τα αφήνουμε όπως είναι και πολεμάμε μόνστρο για άλλη μια φορά. Κουτσά στραβά θα τον κερδίσουμε.
Εν τω μεταξύ, καθόλου ωραία κατάσταση το να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Γιατί είναι και λίγο απρόβλεπτη η αντίπαλη. Ας πούμε τώρα αυτός κάνει τεράστια άλματα. Άσε που ρίχνει τις βολές του όπως να είναι. Με χρονοκαθυστέρηση. Και γενικά νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολύ στα δάκρυα με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, θα πάρουμε, δώσ' μου 5 γραμμ. Speed και range up, ούτε tiers πήραμε, ούτε damage. Δεν μου λέει κάτι το speed. Για να δούμε. Ναι, ok, δεν καταλάβαμε τίποτα. Θέλουμε για αρχή item room. Και πώς συνέβη αυτό ανάμεσα στα σκατά? Αυτό που σας έλεγα. Εντάξει, θα χάσουμε από τα σκατά. Εντάξει, τέρμα πρόβλεπτο αυτό που συνέβη. Και δεν ήταν και στο χέρι μου κιόλας να το αποφύγω. Ωραία. Και νομίζω πως είχα πεθάνει. Έτσι, μπράβο, ας έρθουν τώρα και όλοι κατά πάνω μου. Να δούμε τι θα καταλάβουν. Έλα και εσύ εδώ. Μισή κόκκινη καρδιά, διότι μπορούμε να επιζήσουμε λίγο παραπάνω. Να, αυτό έρχεται και πάνω μου. Πάλις φορές δεν ερχότανε. Lock up. Ναι, τραγικό. Μπράβο. Εμείς όμως θα ψάξουμε το item room. Φω. Δύσκολο δωμάτιο αυτό σίγουρα. Ειδικά για εμάς που πολεμάμε με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα. Μπράβο. Και εμείς θα τη βάλουμε τη βόμβα μας εδώ. Και ό,τι δώσει. Fate τουλάχιστον πετάμε. Κάτι γι' αυτό. Monstrous lag. Διότι δεν ξέρω πότε γεμίζει. Και Widow. Μπράβο. Μπράβο, καλά τα πήγαμε. Και παίρνουμε κάτω 9 tails. Short speed damage up. Κάτι γι' αυτό. Πάμε στον επόμενο όροφο, θα δούμε αν το Monstrous Lag μας βοηθήσει σε γενικές γραμμές. Ή αν είχαμε normal ταχύτητα θα ήταν πάρα πολύ καλό. Ωραία, έλα και εσύ. Για άλλη μια φορά θα ψάξουμε item room. Τη γλιτώσαμε. Και άλλη μπλε καρδιά, ωραία. Ίσως θα καταφέρουμε. Ας το αφήσουμε σχολίαστο το damage που δέχτηκα. Ωραία. Έλα τώρα που δεν τον κερδίσαμε. Έλα και εσύ. Πάμε προς τα κάτω, δώσ' μου item room. Δώσ' μου item room. Το ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να αποφύγω μύγες μου κάνει εντύπωση. Έλα και εσύ. Εννοείται. Ήλπιζα για κάτι καλύτερο. Ωραία, πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Έτσι από μακριά, μιας και έχουμε short speed. Και μέσα στο item room θα βρούμε Mr. Boom. Θα μπορούσα να το ρολάρω, αλλά δεν έχω χρόνο για τέτοια. Τώρα βασικά θέλουμε tears up. Αυτό είναι το βασικότερο που μας ενδιαφέρει. Και το boss. Δες το, ρε. Έλα εδώ.
Φουφου. Συνεχίζουμε. Βρήκαμε boss, ευτυχώς. Και θα πολεμήσουμε Forsaken. Μπράβο. Τέλεια και... Φου, Jesus Juice, πολύ καλό. Συν. Συν. Πλήρωσε, πλήρωσε, πλήρωσε όπως μπορείς. Πλήρωσε, σε παρακαλώ. Καθυστερούμε. Και πλήρωσε με ευθανασία που είναι εξαιρετικό αντικείμενο. Second Hand και Ace of Hearts. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για τον τέταρτο όροφο. Δεν πάμε ιδιαίτερα καλά. Νομίζω αργά θα πει. Πιστεύω πως πηγαίνουμε βασικά. Αργά. Το θέμα είναι ότι αυτά ακόμα υπάρχουν, ε. Εντάξει, τραγικά όλα. Όλα τραγικά. Έχουμε και ευθανασία που είναι εξαιρετικό αντικείμενο. Αρκεί να έχουμε luck και να χρησιμοποιείτε. Έλα. Tier zap θέλουμε. Γιατί καθυστερούμε πάρα πολύ. Έλα τώρα. Άστα αυτά. Ναι, μπαταρία. Τουλάχιστον βρήκαμε item room. Small rock. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Έλα και εσύ. Και item room θα βρούμε. Best friend. Ίσως είναι λίγο καλύτερο. Και τι έχουμε εδώ. Άστο το petrified poop. Ωραία. Και προχωράμε για να πολεμήσουμε Rag Mega. Τι είναι αυτό τώρα. Α, λέω κι εγώ. Και πιτζάμας. Συνεχίζουμε. Tears up δεν έχουμε βρει. Πάμε στον πέμπτο όροφο. 7,5 λεπτά. Πολύ δύσκολα. Ανεβαίνουμε. Αυτό δεν νομίζω πως το έχω. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Πού σε ρε Θανασία να τελειώνουμε. Ρε φτάνει. Έλα ρε γαμότ. Λοιπόν, ας έρθουμε από εδώ. Βρήκαμε item room, κάτι γι' αυτό. Bomber boy. Και boss. Πολύ ωραία. Και θα πολεμήσουμε Sister Vis. Μπράβο μας, χτυπηθήκαμε. Φου, τουλάχιστον τα bosses τα κερδίζουμε εύκολα. Και ξανά Devil Room. Θα πάρουμε και Horror of the Babylon, μήπως και κάποια στιγμή. Συνεχίζουμε τον επόμενο όροφο, έχουμε 6 λεπτά. Πολεμάμε την μαμά. Ωραία. Τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι για να χρησιμοποιήσω εδώ πέρα. Το κλειδί για το item room. Ωραία. Ελάτε εδώ. Και... Ωραία.
item room, boss, κάτι, δώσ' μου. Λογικά πάμε να βρούμε boss. Έλα, έλα, έλα. Δύσκολο δωμάτιο αυτό. Παράξενο και δύσκολο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρήκαμε τον boss. Κάτι γι' αυτό. Έλα και αυτό, έλα και αυτό. Και εδώ μέσα θα βρούμε μαύρες καρδιές. Είμαστε έτοιμοι για boss. Για τη μαμά. Έλα να σκάσει. Κρίμα. Και κάπου εδώ νομίζω θα κερδίσουμε, αν μας αφήσει. Λοιπόν. Θα τα πάρουμε όλα αυτά και θα συνεχίσουμε. Έχουμε 4 λεπτά. Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω το active αντικείμενο που έχω τώρα ή πιο μετά. Μένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάω στο boss. Θα είναι σίγουρα στο δευτερόλεπτο. Ωραία, βόμβα και γυρνάω πίσω. Πρέπει να το προλάβουμε για να έρθουμε στο μεγάλο δωμάτιο. Ναι, δεν λέει κάτι, οπότε επιστρέφουμε πίσω. Ναι, και θα μπορούσαμε να επιστρέφαμε εάν είχαμε και μία βόμβα. Μπράβο, τουλάχιστον να τα κερδίσουμε, μπαμ και κάτω. Στείλε με boss, στείλε με boss. Έλα, πού είναι το boss. Boss, 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 το βρήκαμε το boss και θα πολεμήσουμε Skolex. Το χειρότερο απ' όλα. Και τι βαράμε, μούρι, τι βαράμε. Όχι, μούρι βαράμε. Οπότε όταν βγάλει μούρι. Έλα. Έλα. Έλα να τελειώνουμε. Μούρι λέμε, μούρι, μούρι, μούρι. Ούτε έτσι. Ούτε έτσι. Ούτε έτσι. Μπράβο, λοιπόν, HP up. Δεν πάω Devil Room, φεύγω απευθείας. Όπως είμαι φεύγω. Απλά προχωρήσαμε λίγο πιο γρήγορα και είμαστε στα 2 λεπτά. Πρέπει να πάμε στο boss. Νομίζω πως είμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Ευθανασία, πού είναι η ευθανασία. Και έχει πάρα πάρα πολλά δωμάτια. Και τι είναι ερημίτης. Ερημίτη. Διότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σε βγάλει σε καλό σημείο. Για να δούμε εδώ. Και όντως με έβγαλε στο boss.
Λοιπόν, θέλω άλλο ένα δωμάτιο, άλλο ένα ή άλλα δύο. Πάμε, πάμε εδώ. Ωραία, είναι καλό δωματιά γι' αυτό. Για να γεμίσουμε. Γεμίσαμε και πάμε να πολεμήσουμε τον boss. Έχουμε 45 δευτερόλεπτα για το challenge. Έλα, τελείωνε, τελείωνε, τελείωνε. Θα χάσουμε το challenge τώρα γι' αυτό. Και λοιπόν τελειώσαμε το challenge στο τσακ. Get out of jail free card, μια καινούρια κάρτα, θα δούμε τι κάνει αυτή. Λοιπόν, από ό,τι νομίζω δύο challenge μας έχουν μείνει. Ultra hard και brains είναι αρκετά δύσκολα και ψιλοβαρετά. Αλλά θα δούμε πως θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.